Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε κάποιον πολύ πολύ αγαπημένο της νεολαίας και νομίζω κυρίως πολύ αγαπημένος των κοριτσιών. Τεράστια επιτυχία τη σεζόν αυτή και την προηγούμενη, αλλά κυρίως το 2012, με αποκορύφωμα νομίζω τις 6 παρακαλώ πολύ υποψηφιότητές του στα πολύ πρόσφατα Mad Video Music Awards. Κορίτσια, ο Stan! Πλάκα τώρα ψευλεύω στο μόνιτορ. Αυτό το σκοφί που φοράς είναι σαν να φοράς ακουστικά. Ωραίο είναι. Εσύ. Άμα το έχεις ευθεία, άμα κοιτάς ευθεία και σε βλέπω τώρα σε αυτό το πλάνο, ας πούμε, είναι σαν να φοράς ακουστικά. Κάπως. Είναι σαν να έχεις εδώ τύπου ξέρεις ένα μεγάλο. Headphones, ναι. Λοιπόν, φίλε Stan, έχεις πάρει μια μικρή γεύση από το. Από το παιχνίδι, αλλά επειδή ήμασταν με τα υπόλοιπα παιδιά από το Secret Concert, έγινε λίγο μπάχαλο. Τώρα λοιπόν θέλω να δώσω την απόλυτη προσοχή σου και να σου θυμίσω ότι στην εξομολόγηση δεν σε κρίνουμε για τις πράξεις σου. Εμείς θέλουμε απλά να είσαι ειλικρινής, να μας ανοίξεις την ψυχούλα σου. Εντάξει. Αν δεν ανοίξουμε. Λοιπόν, αυτό θέλουμε. Αν δεν μας την ανοίξει, θα το καταλάβουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω να μου πεις. Να μας αποκαλύψεις, τέλος πάντων, με λίγα λόγια στην πρώτη μας ερώτηση, μια ένοχη σου απόλαυση. Ένοχη απόλαυση είναι το φαγητό, παιδιά. Ναι, αλλά τι ακριβώς. Δεν δηλαδή. Το αλλάζω με τίποτα. Δεν ξέρω, φαγητό, τα πάντα. Κάποιοι έχουν ένα κόλλημα, ρε παιδί μου, τύπου τους αρέσουν πολύ. Μου αρέσει το junk food πάρα πολύ. Τα fast food δηλαδή, delivery και τέτοια. Όχι delivery. Μπορεί να έχει μια αγαπημένη πίτσα, α πούμε, να την τσακίζεις. Αυτό είναι σαπίλα. Αλλά... Γιατί διαφωνώ. Είναι. Φίλε, υπάρχουν burgers το delivery. Αυτό, μπράβο. Δεν είναι αυτό, ξέρεις. Στην Αμερική, ρε παιδί μου, ναι. Δεν μπορούσα να αντισταθώ με τίποτα στα μπέργκερ. Ήταν όλα. Είσαι στη χώρα του μπέργκερ, γι' αυτό κιόλας. Γι' αυτό, δηλαδή, είναι, ξέρεις, junk food. Δεν ξέρω. Κρατάω μια τάκα που είπες πριν ότι δεν το αλλάζω με τίποτα το φαγητό. Άρα στην ουσία το βάζεις πιο πάνω από το σεξ. Ναι, είναι πιο πάνω. Πιο πάνω. Λοιπόν. Θέλω να μου πεις τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν το Stan. Τρεις μόνο. Νοτριόφρον. Ειλικρινής. Και... αυθόρμητος. Μετριόφρον, ειλικρινής και αυθόρμητος. Καλά πάμε. Βλέπω έχεις φανς πάνω, δεν προλάβες να πεις την απάντηση και αμέσως ακούστηκε το αλληλούια. Λοιπόν, θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά, αν μετά την ξαφνική σου δημοσιότητα αυτόν τον ένα χρόνο, που εγώ νόμιζα ότι ήταν παραπάνω, αν υπήρξαν φίλοι που σε πλήγωσαν. Ναι, υπήρξαν. Και υπήρξαν και πάρα πολλοί. Και υπήρξαν άνθρωποι που με πλήγωσαν που δεν περίμενα ποτέ στη ζωή μου ότι αυτοί οι άνθρωποι θα με πλήγωναν τόσο πολύ. Ακόμα στεναχωριέμαι, ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει γιατί είμαι αληθινός άνθρωπος και δεν κρύβω τα συναισθήματά μου. Δεν είμαι υποκριτής και δεν μου αρέσει να υποκρίνομαι ότι όλα είναι καλά. Οπότε όταν με πληγώσει κάποιος, δεν το ξεπερνάω εύκολα, όχι. Είναι πολλές οι περιπτώσεις αυτές των φίλων ή όχι. Αυτές που έγιναν. Πολύ έντονα αυτό και το έζησα πάρα πολύ, όταν ήταν δύο, αλλά... Δυνατές. Ήταν πολύ δυνατές. Και έχασες φίλους δηλαδή στην ουσία. Έχασα αδερφούς, όχι φίλους. Ω, αυτό είναι πολύ άσχημο. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα προσωπικά. Θέλω να μου πεις καταρχάς τι πρέπει να κάνει μια κοπέλα για να σε κατακτήσει. Τι πρέπει να κάνει κάποια κοπέλα για να με κατακτήσει. Φαντάζομαι ότι πολλές τώρα, πόσες είπαμε stunners. Πολλές stunners θα ενδιαφέρονται. Πρέπει να είναι ο εαυτός της, να μην προσπαθεί να με εντυπωσιάσει. Να είναι ειλικρινής, να ξέρει να εκτιμάει και κυρίως να μην με θέλει για όλο αυτό που έχει προκύψει γύρω-γύρω, να με θέλει για τον πραγματικό στράτο, για το στράτο που είμαι όταν γυρνάω σπίτι μου και είμαι το πρωί όταν ξυπνάω, που πίνω τον καφέ μου, που είμαι ο εαυτός μου. Αυτό εύκολα το λες, αλλά δύσκολα το καταλαβαίνεις όμως, φίλε. Ναι. Δεν είναι πολύ εύκολο να το καταλάβεις αν θα σε Όχι, θέλει γι' αυτό ή όχι. Δεν είναι. Το καταλαβαίνεις πότε. Χρειάζεται να περάσει πάρα πολύ χρόνο και να δεις αν αρπαρνιέται η κοπέλα αυτή. Πολλά μόνο στα πράγματα, δύσκολα θα το καταλάβεις. Μπράβο, μόνο εκεί το καταλαβαίνεις. Και νομίζω ότι αν όντως τύχει
και βρεις κάποια τέτοια κοπέλα και δεις ότι αυτή η κοπέλα για σένα κάνει όντως αυτά τα πράγματα και στα δύσκολα είναι εκεί, νομίζω ότι αυτή είναι η μία. Παραμένω στο ίδιο κομμάτι και θέλω να πεις ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχεις κάνει για μια κοπέλα. Ακραίο για τα δικά σου στάνταρτς, έτσι. Ακραίο για τα δικά μου στάνταρτς. Έχω κάνει πολλές τρέλες στη ζωή μου για χαζομάρες και έρωτες και τέτοια. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος... Ερωτήλος. Όχι ερωτήλος, ερωτήλος ακούγεται άσχημα. Γιατί το ερωτήλος ακούγεται άσχημα, να σε ερωτήλος ή να σε ερωτήλε. Αυτό θυμάμαι μου το έλεγε. Είχα μια θεία, είχα ένα ξέρω. Αλλά πίστεψε με, μακάρι να σε λένε έτσι και να μην σε λένε το αντίθετο. Τράβαγε το μάγουλο με το τσίμα, είμαι ερωτήλε. Ναι, δεν κακό όμως. Εντάξει, μπορεί. Μακάρι να είσαι ενεργός, ξέρεις αυτό που λέμε ρε παιδί μου, σεξουαλικά, ερωτικά δηλαδή, ξέρεις από το να είσαι μια παγκοκολόνα. Θα σου πω, βασικά. Έχω κάνει διάφορα. Έχω φύγει και έχω ταξιδέψει πολύ πολύ μακριά για να πάω να τη βρω. Έχεις αλλάξει χώρα. Έχω αλλάξει χώρες. Ναι. Χώρες ολόκληρες. Okay. Έχει τύχει να... να φύγω χαράματα και να... Έχω κάνει διάφορα. Μου αρκεί αυτή η απάντηση. Ναι. Θέλω να μου πεις ποια είναι η μεγαλύτερη υπερβολή που έχεις ακούσει να λένε για σένα ή έχεις διαβάσει για σένα, δεν έχει να κάνει το μέσο, κάτι που έχεις δει. Το πιο εύκολο πράγμα, εχθές με πήρε η αδερφή μου τηλέφωνο, ναι, και μου είπε ότι άκουσε στην τηλεόραση που λέγανε σε κάποιο πρωινό ότι πέθανα. Πω, αμάν αυτή η δυσάρεστη. Και είναι η δεύτερη φορά που το κάνουν. Το δηλαδή, λένε για πολύ κόσμο. Πέρυσι δυστυχώς. Πάλι τέτοια εποχή έκανε trending ότι οδηγούσε, λέει, αδερφή μου κιόλας, η οποία δεν έχει πάρει καν το δίπλωμα τότε. Από Θεσσαλονίκη για Αθήνα και ότι τρακάραμε. Και με πήρε η μάνα μου τότε αγχωμένη να μου πει: είσαι καλά. Και τώρα με πήρε η αδερφή μου που λέει: έλα, θα σχωρέσαι πάλι. Άντε πάλι, πω Χριστέ μου, αυτό είναι πολύ άσχημο. Και δυστυχώς δεν γίνεται ποτέ το ανάποδο. Όχι, δηλαδή, όχι. Όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος της Whitney Houston, ένας έγραψε στο Twitter: παιδιά, γιατί ήταν Κυριακή και ήμασταν στο μέσα στην καλή χαρά με την Αταλία. Και λέει: παιδιά, μην τα λέτε αυτά, γιατί τελικά είναι fake. Και πήρα μια χαρά ξαφνικά εγώ. Ότι είναι ψευδής η είδηση. Αυτό το κάνουν πολύ στο Twitter, βασικά. Κάνουν fake αληθινή. Τέτοιο. Fake, πώς το λένε. Με, δεν ξέρω πώς λέγεται. Υπάρχει μια ονομασία που λέγεται γι' αυτό. Αλλά δυστυχώς... Και ψοφάει κόσμος έτσι. Δυστυχώς, ναι, πάρα πολλούς, πάρα πολλούς. Μάλιστα. Λοιπόν, μου είπες πριν κάτι ακραίο που έχεις κάνει για ένα κορίτσι. Τώρα θέλω να μου αποκαλύψεις κάτι που έχεις κάνει στην εφηβεία. Και δεν το έχουν μάθει. Και δεν το έχουν μάθει οι γονείς σου μέχρι σήμερα. Που έχω κάνει στην εφηβεία. Ήσουν άδακτος καταρχάς. Στην Πάρο ήσουν, ναι. Εντάξει, ήμουν από τα παιδιά στο σχολείο που. Πώς λέγονται οι της Πάρου, Παριανή. Παριανός, λοιπόν, ήσουν ατακτούλης. Ήμουν άτακτο παιδί πολύ. Δεν ήμουν παιδί το οποίο ήταν full διάβασμα και σχολείο και τέτοια και αυτά. Ήμουνα. Πες με, παιδί μου, κάτι χοντρό που έχεις κάνει το οποίο δεν της το έχεις πει. Είχα φάει αποβολάρες. Και τι πήγανε την ημέρα της αποβολής, ήσουν έξω. Είχα πάει εκεί πέρα στο σχολείο και άραζα. Έπινα καφεδιά. Πες μου ένα λόγο που έχεις φάει αποβολή, έναν. Πολλά, βασικά ξέρεις κάτι, εγώ και στο στρατό αλλά και στο σχολείο. Ξέρεις, είναι ρε παιδί μου όλα αυτά του κράτους που επικρατεί όλη αυτή η σοβαροφάνεια. Ναι. Γενικότερα, ξέρεις, πρέπει να είσαι πάντα σοβαρός. Σε ενοχλούσε πάντα δηλαδή. Κρατάς... Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Στο σχολείο σε ενοχλούσε που ήταν τα πράγματα δεν συγκεκριμένα. Το μπορώ. Δηλαδή ήμουν το παιδί που στο σχολείο, ξέρω στην τάξη, πάντα πέταγε βλακές για να γελάνε όλοι, ας πούμε. Και πάντα τον βγάζανε έξω επειδή έλεγε την ατάκα, ας πούμε. Και δεν το άντεχα αυτό, δεν το ανεχόμουν. Ή ξέρω εγώ. Στο στρατό πάλι το ίδιο. Ήμουν αυτός ο οποίος δεν έβγαινε ποτέ από το στρατόπεδο. Γιατί πάντα μας έστειλε σε σειρά, μας έκανε, μας έρευνε, μας έρευνε. Κατάλαβα. Και πέρασα μια πλακή εγώ και πάλι εγώ την έδρα. Σε έχω πιάσει, έχω καταλάβει. Σε αντιρρησία τρελός δεν υπάρχει. Δηλαδή σου λένε δεξιά, θα πας αριστερά. Αν σου πούνε αριστερά, θα πας δεξιά. Κάπως έτσι. Λοιπόν, οκ, δεκτός. Έχω κόψει γενικώς με τις. Δεν ακούω ήχο. Αυτό είναι, δεν ακούγεται. Ακούγεται τα καλά. Και χαμηλά τον ακούω σήμερα. Το αλληλούια το ακούω λίγο έτσι χαμηλά. Δεν ξέρω, δεν τους έχεις ψήσει πολύ πάνω. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πεις με ποιον καλλιτέχνη, ας μείνουμε στην Ελλάδα, ωραία, όχι ξένο, Έλληνα, θα ήθελες σαν τρελός να συνεργαστείς και με ποιον αντίστοιχα δεν θα συνεργαζόσουν με τίποτα. Όχι επειδή δεν τον γουστάρεις, τον χωνεύεις, έτσι, δεν είναι προσωπικό. Και καλλιτέχνη θα μπορώ να σου πω. Βεβαίως, ναι, άντρα, γυναίκα, συγκρότημα, ό,τι γουστάρεις. Ωραία. Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ
ξεκινήσω τα βασικά και τα δύο. Είναι ωραία ερώτηση, μου αρέσει. Και για να μην το παρεξηγήσεις, δεν έχει να κάνει με προσωπικό, έτσι. Δεν κολλάς, αυτό είναι. Υπάρχει δηλαδή το... Ναι. Πες μου έναν που θα, ή μία που θα γούσταρες πολύ να κάνεις συνεργασία, ένα ντουέτο κάτι, ή να είστε μια σεζόν σε ένα μαγαζί και αντίστοιχα... Σε μαγαζί... Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ, νομίζω, με τον Γιώργο το Μαζονάκη. Ωραία, με το Μαζό. Γιατί μου αρέσει που είναι φουλ εναλλακτικός. Ναι, δηλαδή, το στυλ του. Δηλαδή, κάνει όλο. Οτιδήποτε θέλει και δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Ναι, το περνάει αυτό. Και το περνάει όλο αυτό και έχει κόσμο τον οποίο τον γουστάρει ακριβώς για αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι σε αυτό το πράγμα ταιριάζουμε και του δίνω τρελό credit για αυτό το πράγμα που το κάνει τόσα πολλά χρόνια. Ωραία. Και είναι ο εαυτός του και το γουστάρει γι' αυτό. Ωραία. Τώρα για γυναίκα. Α, όχι. Είπαμε για άνθρωπο που. Για αντίστοιχα άντρα-γυναίκα συγκρότημα που δεν θα έκανες. Δεν θα έκανα κάτι με. Με την Άντζελα Δημητρίου. Κάτι πιο λαϊκό δηλαδή. Κάτι τόσο λαϊκό. Αχα. Είναι πολύ κλασική η λαϊκή τραγουδίστρια. Οπότε θα ταιριάζατε. Είναι πολύ, πολύ. Δεν ξέρω. Αν και μου αρέσουν να κάνω τρελά πράγματα δηλαδή. Με τη μουσική νομίζω ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Μπορείς να κάνεις ένα λαϊκό κομμάτι, να το κάνεις R&B για πλάκα, ας πούμε, και να του δώσεις κάτι καινούργιο. Ή να κάνεις ένα παλιό ροκ, να το κάνεις house κομμάτι. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα τα γουστάρει ο κόσμος. Απλά νομίζω καλλιτεχνικά ότι δεν θα ταιριάζαμε αυτό. Όχι ότι έχω κάτι με τη συγκεκριμένη. Καλά, ναι, ναι, στο είπα. Οκ. Okay. Λοιπόν, θέλω να μου δώσεις τα προγνωστικά σου για την Eurovision της επόμενης εβδομάδας. Αν υποθέσουμε που όλοι το θέλουμε, ότι περνάμε την Τρίτη σε μία εβδομάδα από τώρα ενώ είμαι τελικός και στον ίδιο μετελικό είναι και η Ελλάδα και η Κύπρος, η Ελευθερία και η Ήβη. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, αν φτάσουν τα κορίτσια με το καλό στον τελικό, τι θέσεις μας δίνεις στο περίπου. Μη σε βάλω και... Εντάξει, εύκολα. Θα βγει πρώτη... Θα βάλω πρώτη την Κύπρο, επειδή μου αρέσει και πιο πολύ. Πρώτη τι είναι, θα πάρει την πρωτιά. Ναι. Ή θα είναι πιο ψηλά την Ελλάδα. Πρώτη την Κύπρο. Ναι. Και δεύτερη την Ελλάδα. Αυτό μου αρέσει τρελά. Μ' αρέσει γενικώς να παίξουμε να πάρουμε μονοπόλιο τις δύο πρώτες θέσεις. Γιατί όχι, γιατί όχι. Άλλο το γιατί όχι. Λέω τα προγνωστικά σου. Είναι μια χαρά θα είναι, ναι, αυτά θα είναι. Ωραία. Πρώτη λοιπόν την Κύπρο και δεύτερη, και δεύτερη την Ελλάδα. Και δεύτερη την Ελλάδα. Και θα κατέβουμε όλοι μετά το επόμενο καλοκαιράκι πάλι στην Κύπρο, να δούμε τι ωραία που θα είναι από κοντά. Καλά, ναι, γυροβίζουν στην Κύπρο, ε, σούπερ μαγούδι αυτό. Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, αν σου γινόταν πρόταση να συμμετέχεις σε κάποιο talent show, celebrity φάση, όπως είναι όλα αυτά τα οποία έχουν σκάσει τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία από άποψη τηλεθέασης. Τα Dancing with the Stars, μετά έγινε Dancing on Ice, έκανε το Mega, το Jazz, The Two of Us. Υπάρχουν διάφορα τέτοια formats. Δεν έχεις δηλώσει ποτέ συμμετοχή σε κάτι τέτοιο, δεν είναι, δεν έχεις προλάβει. Όχι. Λοιπόν, αν σου έκαναν πρόταση σε κάτι από αυτά, θα σε ενδιέφερε? Να είσαι με άλλους συνάδελφους σε κάτι διαφορετικό? Το μοναδικό που μου άρεσε, που είχε τύχει να δω από όλα αυτά, ήταν το, αυτό που τραγουδάγανε. Που ήταν το Jazz The Two of Us. Μπράβο αυτό. Νομίζω ότι αυτό ήταν το μόνο το οποίο είχε ένα κόνσεπτ και ένα λόγο που θα το έκανα. Γιατί είμαι άνθρωπος ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Δηλαδή, καλά, μου δινόταν κάτι, η ευκαιρία. Ο χορός είναι κάτι επίσης που κάνετε όλοι οι καλλιτέχνες. Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν απλά. Δεν άσχετο με εσάς. Ξέρεις κάτι. Κάνουν και στυλ χορών τα οποία δεν είναι άλλο τόσο αυτό, ναι, πολύ... Okay. Αλλά η κίνηση είναι στο κομμάτι σας. Όχι, εντάξει, ναι, κοίταξα, εγώ κάνω και χορό ούτως ή άλλως, δηλαδή αρκετά χρόνια. Αυτό λέω. Από μόνος μου, σαν στράτος, οπότε δεν θα είχα πρόβλημα να το κάνω, όχι. Απλά... Προτιμάς το Just. Νομίζω ότι το Just είναι καλύτερο και μου ταιριάζει καλύτερα επειδή μου αρέσει να τραγουδάω περισσότερο. Και είναι το μόνο που είδες, μου είπες. Είναι και το μόνο το οποίο έχω παρακολουθήσει. Δεν με είδες στο Dancing on Ice, να δεις τι παίζει. Είχα παρακολουθήσει, αφού στείλει και μήνυμα, ρε. Πόπολ, με έχει στεναχωρήσει. Αυτό θυμάμαι... είναι το μόνο που είχα δει. Δεν θυμάμαι κανένα μήνυμα. Άντε, ρε, μου δεν θυμάσαι. Λοιπόν, οκ, okay, δεκτό. Δεν έχουμε ακούσει βροντί ακόμα. Τι γίνεται, τι παίζει τώρα εδώ πέρα. Ναι, δεν είναι καλοκαίρι τώρα, καλοκαίρι. Τι γίνει καλοκαίρι, απλά απαντάς. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να καβαλάει το καλάμι τον τελευταίο ένα χρόνο. Δηλαδή να πεις στον εαυτό σου να φτωχαστοκιστείς και να πεις όπα, Στράτο, ηρέμησε λίγο. Όχι. Και θα σου πω γιατί. Γιατί είναι η οικογένειά μου συνέχεια δίπλα μου. Mm-hmm.
μιλάμε καθημερινά. Είναι οι συνεργάτες μου σκυλιά μαύρα. Ναι. Με έχουν κάτω και με πατάνε στο λαρύγγι κάθε μέρα. Και δεν με αφήνουν να πάρω ανάσα, ούτε υποχρεώσεις μου, ούτε τίποτα για να μπορέσω να το ζήσω όλο αυτό. Βρέθηκα με τον Ρουβά στο στούντιο που γράψαμε το τελευταίο το κομμάτι μαζί και του είπα το τι περνάω όλο αυτό το χρόνο που έχει περάσει και μου λέει, φίλε μπράβο, αλλά πρέπει να αρχίσει λίγο να το ζεις. Είχε τεράστιο δίκιο, το θέμα είναι ότι Σάκη δεν μπορώ να το κάνω ακόμα, πρέπει να περάσει λίγος χρόνος για να ηρεμήσω κι εγώ και να μπορέσω να το ζήσω όλο αυτό το πράγμα. Ακόμα είμαι στην αρχή και παλεύω κι εγώ για τον όνειρό μου. Μια χαρά, μια χαρά. Θέλω να μου πεις, αγαπημένη μου ερώτηση, να αφήν την έχω κάνει σε όλους. Αν έχεις, ελπίζω να μην την είχα κάνει όταν έχεις έρθει την προηγούμενη φορά. Θα σου πω κάτι μου. Αν έχεις υπάρξει τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση. Την έχεις κάνει, σου έχω πει, ναι. Και... θύμισε μου, γιατί πάντα υπάρχουν δύο σκέλη, θύτης ή θύμα. Και τα δύο. Και τα δύο. Μάλιστα. Και σου είχα πει ότι και το, η μία και όλα όταν υπήρξα θύμα ήταν ό,τι χειρότερο μπορείς να φανταστείς στη ζωή σου γενικότερα. Καλά, όταν είσαι θύμα εννοείται. Είναι το... άλλο να στο λένε και άλλο να το βλέπεις. Άμα δηλαδή ρε παιδί μου το ζεις αυτό το πράγμα από κοντά και το δεις με τα ίδια σου τα μάτια είναι διαφορετικό. Εντάξει. Τελευταία ερώτηση. Κερατούκλι. Άρα κερατούτσικο, κερατούτσικο. Τελευταία ερώτηση. Υπάρχει μία στάνερ στη ζωή σου? Ναι. Οι οποίες υπάρχουν πολλές, ναι, και με φρικάρεις. Υπάρχει μία... Αν υπάρχει κάποια κοπέλα πραγματικά ερωτικά στη ζωή σου. Υπάρχει μία, είναι η μαμά μου, φίλε. Όχι, δεν λέω αυτό, λέω. Και είναι η μεγαλύτερη στάνερ από όλες. Το ξέρω. Δηλαδή... είμαι στάνερ, σίγουρα στη μεγαλύτερη φαν. Δεν καταλαβαίνεις. Κάτι στο πιο ερωτικό υπάρχει πέρα από τα οικογενειακά? Στάνερ, όχι. Όχι, ε. Όχι. Α, υπάρχει κάποια που δεν είναι φαν. Έπιασε βροχή, αγάπη καλοκαίρινη, φθινόπωρο ξανά. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια στη ζωή σου. Για κάποιο λόγο δεν σε πίστεψαν πάνω. Μάλλον κάτι κρύβεις. Ή μάλλον κάτι ξέρουν. Μας τα χάλασε στο τσάκρι, παιδάκι μου. Στο τσάκρι. Τελευταίο δευτερόλεπτο. Μάλιστα, φοβερό σωστά και νομίζω το μέλλον του ανήκει. Δεν συμφωνείτε? Πάμε.